Είναι ο καημός μου αυτή η περίπτωση. Σας το έχω πει και άλλες φορές και το έχω εκφράσει και στο ανώτερο κατηχητικό θηλαίων, ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που πιστεύει στο Θεό ή κάνει κάποια καθήκοντά του. Αχ, αυτό το καθήκοντά του είναι κάτι τόσο στεγνό. Τέλος πάντων, τα καθήκοντά του στον Θεό, πάει στην εκκλησία, κάνει την προσευχή του, μελετάει την Αγία Γραφή, κάνει ελεημοσύνη, δεν είναι αρκετό. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Λυπούμε που υπάρχουν κοσμικοί άνθρωποι που έχουν καλλιέργεια. Σου λέει δεν πιστεύω εις τον Θεό και έχουν καλλιέργεια. Είναι αυτό που πολλές φορές βλέπουμε σε ανθρώπους και λέμε είναι καλός άνθρωπος, είναι ευγενής, δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Δεν είναι δυστύχημα να βλέπεις τον άθεο να είναι καλλιεργημένος και ο πιστός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, να μην είναι καλλιεργημένος? Δεν είναι κρίμα? Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το αισθάνομαι. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο σωστός πνευματικός άνθρωπος, είναι καλλιεργημένος άνθρωπος, είναι ευγενής, είναι διακριτικός, εκτιμά το ωραίο, εκτιμά την προσφορά. Όλα αυτά τα έχει ο πνευματικός άνθρωπος. Βλέπουμε ανθρώπους, από τους πνευματικούς μας ανθρώπους, που μιλάνε άσχημα μεταξύ τους, κάνουν επισκέψεις άκερες και ο άλλος ενοχλείται. Ενώ λόγω της φιλίας και της γνωριμίας, αν θέλετε, και της πνευματικής αδελφοσύνης. Σας τα έχω ξαναπεί, τα ενθυμίστε. Κάνουν άκερες επισκέψεις, πάει καλοκαίρι 2 ή 3 ώρες σε ένα σπίτι. Άλλος θέλει να κοιμηθεί λιγάκι. Μα είναι φίλος μου. Καλά, είναι φίλος, δεν θέλει να κοιμηθεί λιγάκι? Δεν θέλει λίγο ησυχία ο άνθρωπος αυτός? Ή πάει κάθε μέρα, προσέξτε, πάει κάθε μέρα σε ένα σπίτι. Και θα βαρεθεί ο άλλος. Πάει, σε σκεπάζει την κατσαρόλα ή τη μαγειρεύει μέσα. Θα ενοχληθεί ο άλλος. Σωστό. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Έτσι θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Ας προσέχουμε το σημείο αυτό να είμεθα σωστά παιδιά του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλες τις πτυχές και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Θα το πω άλλη μια φορά. Είναι κρίμα άθεοι να είναι καλλιεργημένοι και πνευματικοί άνθρωποι να μην είναι καλλιεργημένοι. Ο προφήτης λοιπόν είναι το καλλιεργημένο. Α, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια παρανόηση. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο πνευματικός άνθρωπος, το να μετέρχεται την ευγένεια, αυτό δεν είναι πολύ σωστό, γιατί τάχα η ευγένεια είναι κοσμικό φαινόμενο. Ποιος σας το είπε αυτό? Πού το είδατε γραμμένο αυτό? Και πρέπει πάντα να μιλάμε βανάφως στους άλλους ανθρώπους, να γινόμεθα ελεγκτέ, να γινόμεθα εισαγγελείς των πράξεων των άλλων, για να δείχνουμε με τον τρόπο αυτόν ότι είμεθα πνευματικοί άνθρωποι. Ποιος σας το είπε? Και ότι δεν μπορώ να πω στον άλλον ο οποίος έβρισε επί παραδείγματος και ευλασφήμησε. Δεν έκανε κάτι καλό. Βέβαια θα τον επιπλήξω, αλλά ή θα του κάνω μια παρατήρηση, ή θα του κάνω μια συμβουλή. Ανάλογα τι ώρα θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει. Θα γίνει με καλό τρόπο. Διότι αν δεν το κάνω με καλό τρόπο, καλή μου η ενέργεια, καλή μου η ορμή, αλλά κακός ο τρόπος. Και όταν με κακό τρόπο προσφερθεί κάτι το καλό, τι θα επιτύχω? Τίποτα. Όταν ο άλλος είναι θυμωμένος και ξαναβρίσει, τι επέτυχα? Τίποτα. Ή θυμώσου ή κάνω επεισόδιο μαζί του, τι επέτυχα? Τίποτα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει με πολύ πάντοτε λεπτότητα και ευγένεια να κινούμε στους άλλους ανθρώπους. Αυτό που θα λέγαμε με τη γλώσσα τη λέξη πολιτισμένος άνθρωπος. Αλλά ο πολιτισμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ο άνθρωπος του πολιτισμού, του ανθρωπίνου πολιτισμού. Ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος.